Ρε εσείς, για πρόσεχτε εκεί πάνω που πετάτε χαρταϊτό, μην είναι κρεμασμένος στην ουρά κανένας παλιοκώστας. Είναι αργάμιση και αρχίζει το κράτ. Στη χώρα του Σάμπιν και στο Έλλα. Ο Μίτζι. Πώς τα πάμε παιδιά? Ζούμε σε μπαχάλικο. Για νεύρα γερά. Έλεος με λόλ. Το κράτ που δεν υπάρχει. Εμίλιος που ρουλ. Βλαδίμιρος που αρ. Εκπομπή που τα σπάει. Που μεθάει. Που ρωτάει. Αδέλφια. Η χώρα αυτή που πάει. Καταλαβαίνετε για πόση ξεφτύλα μιλάμε? Είναι και άχρηστη κέφρασης. Μας πουλάνε κουτόχορτο. Λες κι αν ο πιτσιρικάς δηλώσει τη ΣΥΜ στο περίπτερο, εκείνοι θα πιάσουν τον Παλαιοκώστα και τον Ριζάη. Ναι, ο Παλαιοκώστας θα δυσκολευτεί πολύ να βρει μια καρτούλα για το κινητό του. Βρεούστε από εδώ, ξεφτύλες, εξεφτύλες. Εμείς οι Έλληνες. Ιστορικό ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση στο Sky. Λοχαγίρα τώρα! Λοχαγίρα τώρα! Δώσε μου επιγραμματικά την κατάσταση σε όλους τους τομείς. Σκατά. Σκατά. Και εδώ σκατά. Εδώ όμως. Τι! Sorry. Και εδώ σκατά. Σκατά, ε! Μου φαίνεται πως αυτή η κυβέρνηση δεν πάει από πέσιμο, αλλά από χέσιμο. Έκατσε και το σκηνικό με τον Παλαιοκώστα. Τι! Πού είναι αυτός! Τον έχω βάλει στο ποινολόγιο. Να παρουσιαστεί αμέσως μπροστά μου. Μπα, δεν μπορεί. Γιατί? Είναι εξόδου. Τι? Είναι εξοδούχος ο Παλαιοκώστας? Α, ναι. Και θα αργήσει να επιστρέψει. Πήρε φύλλο πορείας. Φύλλο αεροπορίας πήρε. Μα είναι δυνατόν. Τον άγχωνε πολύ το στρατόπεδο. Δεν γούσταρε και τον καφέ στο καψιμί. Έβρισκε χάλια το κοκκινιστό στα μαγειρία. Να φέρουμε κέτερικ τότε. Να βρούμε τα φαγητά που του αρέσουν. Χλωμό, μωρέ. Θα πάει να φάει στη μάνα του. Συγκρίνεται με τίποτα το σπιτικό φαΐ. Εδώ θα σου δώσω δίκιο. Λοχαγίνα τώρα. Συγγνώμη που διακόπτω. Δεκανέας ο λόγος κούφης. Τι θέλεις να σταμάτη εδώ? Μήπως θα μπορούσα να παίξω λίγο στο σκετσάκι αυτό? Έστω και τώρα στο τέλος. Να πω μια τάκα μόνο, δεν με νοιάζει. Και γιατί να παίξεις? Γιατί σε λίγο θα με ξεχάσουν. Δεν υπάρχω πουθενά, έχω μείνει στην αφάνεια, στο περιθώριο, σβήνω από τη μνήμη τους. Αφού δεν υπάρχω στην TV, δεν υπάρχω πουθενά. Χάνομαι, δεν υπάρχω, βοήθεια! Κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας. Ο διακεκριμένος επιστήμονας Εμίλιος θα μας δώσει απάντηση σε ένα κορυφαίο υπαρξιακό ερώτημα. Μπαρδόν. Μασάι ή κατσίκα ταραμά? Πού? Λοιπόν, καθηγητά Εμίλιε, μασάι ή κατσίκα ταραμά? Πράγματι, μασάι. Μασάι και τον φτύνει δημοσκόπηση. Κράρε! Μπαμπά, τι κάνεις εκεί? Μαγειρεύω, κορούλα μου. Έλα κόπιασε να σου δείξω μια παλιά καλή συνταγή του πατερούλη. Ταραμοσαλάτα είναι για τα κούλουμα? Όχι, είναι μια δική μας οικογενειακή συνταγή. Και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, την κάμω με από παράδοση. Μα τι κάνεις, πες μου. Κάμω γκαντεμόζουμο. Γκαντεμόζουμο? Ναι, κάμω γκαντεμόζουμο. Μια σπιτική συνταγή για να κεράσουμε όσους δεν γουστάρουμε και κάνουν τα σχέδιά μας κουλουβάχατα. Και πώς φτιάχνουμε τον γκαντεμόζουμο, ρε μπαμπά? Πανευκολάκι. Βάζομαι στην αρχή εκχύλισμα από τις πιο σκοτεινές μας σκέψεις. Έχω πολλές τέτοιες. Μπράβο, κουρτσούδι μου, έβγε. Μετά βάζομαι δηλητήριο από φίδι κολοβό. Από Αβραμόπουλο, είναι οκ? Το ίδιο είναι. Προσθέτομαι και μία μικρή δόση ξυνισμένα μούτρα από τις αδερφές Μαγκύρα. Θεέ μου, ούτε εγώ δεν είμαι τόσο ξυνή. Μία τζούρα από αρνητική άβρα Μαρκογιαννάκη. Προσοχή εδώ, μη σε σπέσει παραπάνω, κορίτσια. Θα είναι επικίνδυνο.
Και η τελευταία πινελιά. Αχ, τι είναι, μπαμπά? Μερικές χειροποίητες κατάρες του πατερούλη για το Σαμαρά. Ουάου. Και το γκαντεμό ζουμό μας είναι έτοιμο, βουαλά. Τέλειο, τέλειο, μπαμπάκα. Μερσί, μερσί μποκού. Και τώρα, τι θα κάνουμε με τον γκαντεμό ζουμό? Τι θα κάνουμε? Θα βουτήξουμε μέσα στον γκαντεμό ζουμό το κουκλάκι Κωστάκι. Το κουκλάκι Κωστάκι? Δε. Αυτό που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε βουντού. Τώρα ο Κωστάκης θα παίζει σίγουρα PlayStation. Έλα ρε Ρονάλντο, κουνήσου ρε σαφάκι, παλτό τελειωμένο, έλα έλα, γκολ, γκολ. Παίρνω ψήφους και παίζω προ, παίρνω ψήφους και παίζω προ. Η τύχη σου τελείωσε, μπουνταλά Κωστάκη. Θα βουτήξω το κουκλάκι του μέσα στον καντεμόζουμο. Βούτυξέ τον, μπαμπά. Βούτυξέ τον, αδείο ηλίθιος. Μπλουμ. Οπ. Τι είναι αυτό? Γιατί βαράει ο στεγερμός? Κύριε Κώστα, απέδρασε με το ελικόπτερο ο Παλαιοκώστας. Τι? Πάλι? Καμιά πρωτοτυπία δεν έχει καθόλου φαντασία μια από τους τύπους. Την κάντε μια ρε γαμότο. Φανταστικό το καντεμόζουμο, μπαμπά. Ξαναρίχτον μέσα. Και ξανά βουτίτσα ο Κωστάκης. Μπλουμ. Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα. Τι είναι πάλι? Τι έγινε ρε παιδάκι μου? Κύριε Κώστα, έχω τρία κακά νέα. Ουφ. Και ένα καλό. Από ποιο να ξεκινήσω? Έλα, ξεκίνα από τα κακά. Τα κακά νέα είναι πως έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας σε όλους τους τομείς. Πως όλοι οι υπουργοί σας είναι άχρηστοι. Α, αυτό είναι παλιό πάντως. Ναι, και πως όσο και να χτυπιέστε σαν χταπόδι, αποκλείεται να ξαναβγείτε πρωθυπουργός. Μάλιστα, μάλιστα. Και ποιο είναι το καλό νέο? Δεν το θυμάμαι. Την τρέλα μου μέσα! Τι κατεμιά είναι αυτή! Παπά, τον κατεμόζουμο κάνει θαύματα. Ναι, αλλά προσέχομαι μη μας πάρει και μας καμιά σταγόνα, όπως πήρε κατά λάθος το μικρό Κυριάκο όταν έπαιζε με τα τηλεφωνάκια τη Τζίσμεντς. Τον καημενούλη. Κράκε παλικρά, τα κοράκια στην ταρά. Υπουργός Δικαιοσύνης. Βένδιας λέγεται. Έχει και ξυρισμένο κεφάλι. Το ξηράφι θα πήρε ξόφαλτσα και το μυαλό. Ακουδένδια, πριν βγεις αυστηρούλη στις κάμερες, κοίτα να δεις τι γίνεται με το εμπόριο της πρέζας στον Κορυδαλό. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι? Δεν σου έχουν πει τίποτα οι προκάτοχοί σου? Μιλάμε για πρέζα, ηρωίνη, ναρκωτικά στην ελεύθερη οικονομία του Κορυδαλού. Έχεις ακούσει τίποτα? Δένδια, Ρε Μίλιε! Περικαλώ! Ρε, είσαι σίγουρος πως έχουμε Χριστούγεννα και πρέπει να φάμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα? Oui. Και είσαι σίγουρος πως δεν έχουμε καθαρά Δευτέρα και δεν πρέπει να φάμε ταραμάδες και χαλβά? Σιγουράκι! Ναι! Με τόσο κρύο άλλωστε! Λες, Oui. Και είδα και τον Άγιο Βασίλη να πετά πάνω από την πόλη. Ρε μεθυσμένο κοράκι, αυτός δεν ήταν ο Άγιος Βασίλης, ο Παλαιοκώστας ήταν. Βασίλης ο ένας, Βασίλης και ο άλλος. Σωστό κι αυτό. Κι αν δηλαδή έχουμε σήμερα Χριστούγεννα, ο Καρνάβαλος πότε έρχεται? Κάθε βράδυ στις 8. Κράρε! Η χώρα αυτή που πάει, γιο!